μεσηδία στα πρωτοελλαδικά. Ακόμα και στα μικυναϊκά χρόνια είχαν κάποια σχέση. Μετά διεκόπηκαν οι σχέσεις Μεσσηνίας με τη Λακωνία για λόγους άλλους φυσικά. Και ας μην πούμε όμως αυτό το θέμα των πολέμων των Μεσσηνιακών και της κατάκτησης της Σπαρτιατικής, ας προχωρήσουμε. Εδώ μπροστά, παρόλο που είναι ξυρισμένο, το μνημείο αυτό είναι τρομερά σημαντικό. Βρίσκεται στην καρδιά της αγοράς και ανήκει σε αυτή τη θεά που λεγόταν Μεσάνα και έδωσε και το όνομα το δικό της στην πόλη του Επαμινόδα. Τα αρχιτεκτονικά μέλη που βρέθηκαν διάσπαρτα δεν είχε εδώ επίχωση δυστυχώς και η άρρωση είχε επιφέρει διάλυση και καταστροφή. Ωστόσο έχουμε τόσα πολλά στοιχεία να μπορούμε να αποκαταστήσουμε αυτό το ναό σχεδιαστικά αρχικά και τώρα σε λίγο τον άλλο μήνα θα στήσουμε στη θέση τους αρχιτεκτονικά μέλη που είναι εδώ δεξιά σε αυτό το χωράφι και θα πάρει μια μορφή αυτός ο ναός. Στο νότιο μέρος που βρίσκομαι εγώ υπάρχει μια σειρά από βάθρα εν επίγραφα αυτοκρατόρων από την εποχή του Κλαβδίου, πρώτη ώρα μετά Χριστόν, μέχρι την εποχή του Μάρκου Αβριλίου. Πάνω εδώ υπήρχαν χάλκινοι αδριάντες και δύο μόνο από τα βάθρα αυτά, αυτά τα δύο που πλησιάζω να τα δω, έχουν λατινικές επιγραφές, το ένα του Μάρκου Αβριλίου και το άλλο της Φαυστίνας. Αναθήματα δύο μελών αυτής της οικογένειας των Σεθιδών, δύο αδέρφια είναι, Τιβέριος Κλάδιος Σεθίδας και Λιανός και ο αδερφός του Τιβέριος Κλάδιος Νικήρατος. Φροντίνος Νικήρατος, εν πάση περιπτώσει. Αυτοί πάλι εδώ εμφανίζονται. Από το βόρειο μέρος βρέθηκε μια σειρά από επιγραφές όπου τιμώνται δικαστές Μεσσίνοι που είχαν πάει στη Σμύρνη, στην Δημητριάδα του Βόλου, του κυμάτων κοινότων Μαγνήτων και σπορές άλλες πόλεις φυσικά, τις οποίες δεν μπορώ να αναφέρω τώρα, την Εύβοια, την Ερέτρια και αλλού, για να εκδικάσουν υποθέσεις. Είναι ένα φαινόμενο γνωστό στην αρχαιότητα να καλούν δικαστές από άλλες πόλεις, αιρετούς πολίτες δηλαδή, δεν ήταν επάγγελμα δικαστή, δεν υπήρχε επάγγελμα δικαστή όπως σήμερα και δεν ήταν βέβαια διαβρωμένοι, φαντάζομαι. Λοιπόν, μπροστά στον ναό αυτόν βρέθηκε ένα βάθρο ενός ακροτηρίου που αναφέρει τον Δαμοφόντα και τους γιους του, το μεγάλο γλύπι, το Μεσσήνιο, στον οποίο θα αναφερθούμε το αστυνομικό. Μια άλλη σειρά από στήλες χρονολογούν και το ναό στα τέλη του 4ου, είναι από τους προαιμότερους ναούς της Αυστρία στο Μεσσήνιο, γενικά στην αγορά. Υπάρχουν στοιχεία, αλλά έρχομαι τώρα σε αυτό το μνημείο που βρίσκεται πίσω μου, μπροστά μου μάλλον, σε αυτό το μνημείο που βλέπετε. Ήταν ένας δεινοσαυρός που εξήγησε από την γη, το σκάψαμε και βρεθήκαμε μπρος από έναν υπόγειο θάλαμο διαστάσεων 280 περίπου, ο οποίος έχει ένα περίπτερο κόμμα, το αποκαταστήσαμε, είναι κατασκευασμένο με έναν τρόπο εκφορικό, με εγκοπές μέσα στην πέτρα σαν να είναι ξύλο και από πάνω ένα καμπάκι που το έχουμε τοποθετήσει βάρος 1,5 τόνου που φυσικά έκρυβε το θησαυρό της πόλης. Υπήρχε ένας κρίκος φαίνεται απάνω στην πέτρα. Το βλέπει τον Γκρίκο. Α, τι κάνεις, καλησπέρα. Εκεί βλέπει το καμπάκι, φοβερό. Είναι μοναδικό σε μέγεθος και διατήρηση θησαυρό τη πόλη, το θησαυροφυλάκιο δηλαδή, που υπήρχαν όλες οι πόλεις και μαρτυρείται επιγραφικά και φιλολογικά. Εδώ όμως το έχουμε υπαρκτό και όχι μόνο αυτό. Αναφέρει ο Πλούταρχος και ο Πολύβιος ότι ο φιλοποιημένο μεγαλοπολίτης, ο μέγας στρατηγός, είχε χμαλωτιστεί το 182 π.Χ. και είχε φυλακιστεί εδώ σε αυτό το θησαυρό της πόλης. Εν το θησαυρό που δεν είχε ούτε φως να πάρει, ούτε και αέρα πολύ. Τον φυλάξαν εδώ και δεν τον δικάσαν όπως θα έπρεπε την άλλη μέρα, αλλά τον δηλητηριάσαν τη νύχτα εδώ σε αυτό το υπόγειο οικοδόμημα. Και από τότε άρχισε βέβαια η κατάρρευση η οικονομική και η πολιτική της Μεσσήνης, διότι η Αχαϊκή Συμπολιτεία ανάγκασε τις Μεσσήνες να ενταχθούν, τις πήρε τα λιμάνια Σταύρο, τις πήρε την Καλαμάτα, τις πήρε την Κυπαρισία, την Πύλο, όχι, σημαντικά πράγματα. Και δεν μπορούσε πλέον να επικοινωνήσει εμπορικά με τον γύρω κόσμο και φυσικά την πέταξε, έχασε συνοριακές εκτάσεις, τις πήρε η Μεγαλόπολη από την Αμεριά και η Σπάρτη από την άλλη. Οι εκδικούμενες εκτάσεις από χρόνια με δικαστικές διαμάχες και αποφάσεις, οι οποίες τότε δόθηκαν στους γείτονες της Μεσσήνης, τα ξαναπήρε αυτά τα εδάφη στα ρωμαϊκά χρόνια. Μετά το 146 επί Ρωμαιοκρατίας, η Μεσσήνη παρόλα αυτά κατάφερε πάλι να ορθοποδήσει. Αυτό λοιπόν είναι ένα ιστορικό οικοδόμημα που λέγεται Σταυρός και χώρος θανάτωσης του Φιλοπίμενα. Γι' αυτό σας έφερα εδώ και θα πάμε τώρα στο στοιχείο.